Κύριε Κυρανάκη, τις τελευταίες μέρες έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα και στα social media αλλά και ευρύτερα για το επίδομα των 2.000 ευρώ που η Νέα Δημοκρατία προτίθεται να δώσει σε κάθε παιδί που γεννιέται στη χώρα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Καλύπτει αυτό το επίδομα τις ανάγκες των ενός νέου ζευγαριού? Μπορεί να με 2.000 να αντιμετωπιστεί το θέμα της υπογεννητικότητας ή στην πραγματικότητα χρειάζονται και πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν? Έγινε όντως, κύριε Πεφάνη, πολύ μεγάλη κουβέντα. Και νομίζω ότι στρεβλώθηκαν και αρκετές προσεγγίσεις γύρω από αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι κάθε χρόνο, με βάση τους θανάτους και τις γεννήσεις που έχουμε στην Ελλάδα, χάνουμε σχεδόν μία πόλη του μεγέθους του Ρεθύμνου ή της Κορίνθου. 30.000 περίπου άνθρωποι είναι ο αριθμός με τον οποίο μειώνεται ο ελληνικός πληθυσμός. Και άρα εμείς θέλουμε μία πολιτική η οποία θα αυξάνει τις γεννήσεις εδώ στην Ελλάδα. Προφανώς. Και υπάρχουν κάποιοι κανόνες για το πώς πρέπει να δίνεται αυτό το επίδομα. Θα υπάρχει ένας κανόνας ο οποίος θα λέει ότι αν ένας από τους δύο γονείς ή και οι δύο Έλληνες γονείς κάνουν ένα παιδί στην Ελλάδα, θα παίρνουν ένα επίδομα των 2.000 ευρώ. Αυτή είναι μία πολιτική. Η δεύτερη πολιτική είναι ότι θα αυξάνεται το αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί της ελληνικής οικογένειας. Άρα λοιπόν, για τους ανθρώπους που έχουν δουλειά και φορολογούνται, γιατί στην Ελλάδα έχουμε και πάρα πολλούς ανέργους, αλλά για τους ανθρώπους που έχουν δουλειά, η πολιτική της αύξησης του αφορολογήτου είναι μια πολιτική η οποία τη συνδέουμε πλέον με το δημογραφικό. Επίσης, ο χαμηλός ΦΠΑ, ο συντελεστής του 11%, θα εφαρμοστεί για όλα τα βρεφονιπιακά είδη και για τα είδη πρώτης ανάγκης για τις νέες μητέρες. Και φυσικά θα υπάρχει ένα βάουτσερ για να μην μένει κανένα παιδί εκτός παιδικού σταθμού. Αυτές οι πολιτικές λοιπόν, σε συνδυασμό με την αύξηση των θέσεων εργασίας και το γενικότερο κλίμα στην οικονομία, θεωρούμε ότι θα βοηθήσουν τα νέα ζευγάρια, θεωρούμε ότι θα βοηθήσουν τη νέα μητέρα να πάρει το θάρρος και να ξεκινήσουν τα νέα ζευγάρια τη δική τους οικογένεια εδώ στην Ελλάδα. Εκτός από την πόλη που, όπως είπατε, χάνουμε λόγω της αύξησης της υπογεννητικότητας, έχουμε χάσει και πολλές πόλεις λόγω του brain drain τα τελευταία χρόνια. Και άνθρωποι και στην ηλικία σας, είτε έχουν φύγει στο εξωτερικό για σπουδές και δεν ξαναγύριζαν, είτε είναι έτοιμοι να φύγουν και βλέποντας ότι δεν υπάρχει μέλλον για αυτούς στην Ελλάδα. Τι σκέφτεστε, ποιο είναι το πρόγραμμά σας προκειμένου να αντιμετωπίσετε αυτό και στο κομμάτι των ανθρώπων που θα έχουν κίνητρα για να επιστρέψουν, αλλά και για να μην συνεχιστεί αυτή η τάση? Υπάρχουν δύο πολύ βασικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε από την πρώτη μέρα. Το πρώτο είναι οι άμεσες ξένες επενδύσεις. Φέρνοντας μια ξένη μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που θα αναζητήσει μια τέτοια εταιρεία είναι ανθρώπους με εμπειρία εργασιακή από το εξωτερικό. Διότι για να μπορεί κάποιος να καταλάβει την ελληνική πραγματικότητα, αλλά και να ανταποκριθεί στην εξωστρεφή λογική μιας τέτοιας εταιρείας, χρειάζεται εργασιακή εμπειρία από το εξωτερικό. Άρα είναι ένα κίνητρο για να φέρουμε πίσω κόσμο, να φέρουμε πίσω ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έχουν ένα αξιοπρεπή μισθό και να κάνουν κάτι στο αντικείμενό τους και να αναγνωρίζει την αξία τους. Το δεύτερο φυσικά είναι ότι έχει διαπιστωθεί μια πολύ μεγάλη ανάγκη και από ελληνικές εταιρείες ή ήδη υπάρχουσες εταιρείες μέτρα την Ελλάδα για ανθρώπους με ακριβώς αυτό το προφίλ. Δηλαδή νέους Έλληνες μορφωμένους με εργασιακή εμπειρία από το εξωτερικό. Και ταυτόχρονα, μέσα από την πρωτοβουλία Brain Gain, της οποίας είμαι συμμέτοχος και συνιδρυτής, έχουμε μετρήσει την θέληση και την επιθυμία άνω του 70% των νέων Ελλήνων του εξωτερικού να επιστρέψουν. Άρα λοιπόν αυτές τις δύο ανάγκες πρέπει να τις γεφυρώσουμε. Πώς θα τις γεφυρώσουμε? Δημιουργώντας μια πλατφόρμα για έβρες εργασίας και αγγελίες, ειδικά για ανθρώπους με αυτό το προφίλ. Έτσι λοιπόν θα μπορέσει να γεφυρωθεί το χάσμα και άνθρωποι που έχουν αλλάξει νοοτροπία, έχουν πάρει καινούργιες παραστάσεις, έχει ανοίξει το μυαλό τους, έχουν δει πώς δουλεύουν οι σωστές πρακτικές στο εξωτερικό, να έρθουν και να ενισχύσουν ως leaders πλέον την ελληνική οικονομία. Μιλάτε λοιπόν για ανθρώπους οι οποίοι στο εξωτερικό είναι, αν όχι στα πρώτα βήματα της καριέρας, έχουν πιθανότητα μια καλή θέση και μάλλον είναι και καλά αμοιβόμενοι. Γιατί να έρθουν στην Ελλάδα με τη φορολογία που να φτάνει στο 50-55% για αυτές τις αμοιβές και στο τέλος να βλέπουν να μπαίνουν στην τσέπη τους πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που έπαιρναν έξω? Να έρθουν στην Ελλάδα γιατί θα τη μειώσουμε. Θα μειώσουμε δραστικά φόρους και εργοδοτικές εισφορές, ώστε όλες τις κλίμακες, σε όλες τις κλίμακες εισοδήματος να μπορεί ο εργοδότης, μια επιχείρηση, να πληρώνει πολύ παραπάνω καθαρά χρήματα με το ίδιο κόστος που έχει σήμερα. Άρα περισσότερα καθαρά χρήματα στην τσέπη ενός εργαζομένου, ενός τελέχους της αγοράς. Άρα η δραστική μείωση των εισφορών τελικά είναι μια πολιτική, ας το πούμε, φιλολαϊκή. Είναι μια πολιτική η οποία αφορά το καθαρό εισόδημα ενός εργαζομένου, το καθαρό εισόδημα ενός τελέχους και βοηθά ως κίνητρο και την επιστροφή των νέων του εξωτερικού, αλλά και την αμοιβή ικανών, μορφωμένων στελεχών της ελληνικής αγοράς που δεν πρέπει να φύγουν. Γιατί μόνο έτσι θα αναπτυχθούν ελληνικές επιχειρήσεις και άρα συνολικά η οικονομία.
Μιλήσατε για την ανάγκη άμεσων ξένων επενδύσεων και αυτό είναι παθομολογούμενο. Βρισκόμαστε όμως στα νότια παραβάσεις, στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, με ένα από τα πιο εμβληματικά έργα, το ελληνικό, ακόμα να λιμνάζει. Και μιλάμε για ένα έργο το οποίο εδώ και δεκαετίας το συζητάμε και ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πώς μπορούμε να μιλάμε για προσέλκυση ξένων επενδύσεων όταν αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται και θέλουν να βάλουν χρήματα στην Ελλάδα βλέπουν ένα τέτοιο καθεστώς γραφειοκρατικό, φορολογικό και με όλα τα προβλήματα που έχει σε αυτό η χώρα μας? Η απάντηση είναι ότι δεν έρχονται μέχρι τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι και για ξένους επιχειρηματίες, αλλά κυρίως για Έλληνες επιχειρηματίες, η κατάσταση που αντιμετωπίζουν το σύγχρονο επιχειρήν είναι μιας μορφής ηρωισμού. Το επιχειρήν στην Ελλάδα είναι ο σύγχρονος ηρωισμός, για να το πούμε καλύτερα. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Έτσι, άρα στις πρώτες 7 ημέρες της διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, θα υπογραφούν οι δύο υπουργικές αποφάσεις για να ξεμπλοκάρει η επένδυση. Προφανώς είναι στα χέρια του επενδυτή αργότερα, εφόσον δεν υπάρχουν άλλα γραφειοκρατικά εμπόδια, το πότε θα ξεκινήσει η επένδυση. Αλλά θεωρούμε ότι θα έχουν αρθεί όλα τα εμπόδια, ώστε τους πρώτους μήνες και μέχρι τα Χριστούγεννα να έχουν μπει μπουλντόζα στο ελληνικό. Αυτό σημαίνει όχι μόνο ότι κάποιος μεγάλος επιχειρηματίας θα έρθει και θα κάνει τη δική του επένδυση, και αυτό αφορά μόνο εκείνον, αφορά μόνο τον εαυτό του. Αυτό αφορά χιλιάδες μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες με έμεσο τρόπο θα μπορέσουν να πάρουν εισόδημα, θα μπορέσουν να πάρουν μπρος από αυτή την επένδυση. Πόσοι ξυλουργοί θα βρουν δουλειά, πόσοι αλουμινάδες θα βρουν δουλειά, πόσοι αρχιτέκτονες, πόσοι μηχανικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί. Πάρα πολλά επαγγέλματα, πάνω από 200 περίπου επαγγέλματα θα πάρουν εμπρός από αυτή την επένδυση. Και άρα αυτό είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει 70.000 νέες θέσεις εργασίας και άρα νέους φόρους, χαμηλότερους, αλλά νέους φόρους για το κράτος που σήμερα το κράτος χάνει και άρα έχει διαφυγόντα κέρδη από τη μη επένδυση. Και φυσικά θα ομορφύνει ο τόπος μας. Αυτό το ερείπιο που λέγεται παλιό αεροδρόμιο και έχει την πινακίδα του 2001, κολλημένη εκεί τόσα χρόνια και τη βλέπουμε κάθε πρωί που πάμε στη δουλειά μας και το βράδυ που γυρνάμε. Επιτέλους πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να γίνει μια όμορφη επένδυση με το πάρκο, με τη μαρίνα, με τους ανοξίδες, τους αθλητικούς χώρους, ώστε να γίνει πιο όμορφη η περιοχή μας και συνολικά η Ελλάδα.